έχουμε κάνει abundance, το υπέροχο, όνομα του Ιησού, έτσι. Να κλείσουμε τα τηλέφωνά μας και να ανοίξουμε τις καρδιές και να βάλουμε προσοχή για να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Θεός, γιατί αν ακούσουμε στα αυτιά μας, δεν θα γίνει τίποτα. Αν ακούσουμε στο πνεύμα μας, κάτι καλό θα γίνει στη ζωή μας. Γι' αυτό η ακοή ξεκινάει από το πνεύμα και όχι από τα φυσικά αυτιά, έτσι. Δόξα στον Κύριο. Και σιγά σιγά να ανοίξουμε τις γραφές, να κάνουμε μια ωραία διδασκαλία, ένα ωραίο μάθημα σήμερα, που είναι σημαντικό και θα φέρει μια τεράστια αλλαγή στους γάμους και στις σχέσεις των ανθρώπων. Είναι κάτι πολύ όμορφο και δυνατό από το Θεό, έτσι. 1551 σελίδα είναι Α Κορινθίους 11 κεφάλαιο. Α Κορινθίους 11. 1551 Α Κορινθίους 11. Βρήκαμε όλοι Α Κορινθίους 11, 1551. Βρήκαμε όλοι. Αδελφοί, σας ευελώ μάλιστα ότι πάντα και με θυμάστε και κρατάτε τις παραδόσεις όπως σας τις παρέδωσα, λέει ο Παύλος. Α Κορινθίους 11. Θέλω δε να ξέρετε ότι η κεφαλή κάθε άνδρα είναι ο Χριστός. Κεφαλή δε της γυναίκας είναι ο άνδρας, κεφαλή δε του Χριστού είναι ο Θεός. Κάθε άνδρας, όταν προσεύχεται ή προφητεύει, αν έχει καλυμμένο το κεφάλι, κατατροπιάζει τη δικιά του κεφαλή. Και κάθε γυναίκα όμως, όταν προσεύχεται ή προφητεύει με αχάλιτο το κεφάλι, κατατροπιάζει τη δικιά της κεφαλή, δεδομένου ότι είναι το ένα και το αυτό με την εξαιρισμένη. Επειδή αν δεν σκεπάζει τη γυναίκα, σκουρέψει και τα μαλλιά της, αλλά αν είναι σκρός τη γυναίκα να κουρεύει τα μαλλιά της ή να ξυρίζει, ας σκεπάζεται. Επειδή ο άντρας δεν έχει χρέος να σκεπάσει το κεφάλι του, επειδή είναι εικόνα και δόξα του Θεού, ενώ η γυναίκα είναι η δόξα του άντρα. Για το λόγο ότι ο άντρας δεν προέρχεται από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άντρα. Επειδή δεν χτίστηκε ο άντρας για τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα για τον άντρα. Γι' αυτό η γυναίκα έχει χρέος να έχει εξουσία πάνω στο κεφάλι της εξαιτίας των αγγέλων. Όμως ούτε ο άντρας υπάρχει χωρίς τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα χωρίς τον άντρα, εν κυρίω. Επειδή όπως η γυναίκα είναι από τον άντρα της και ο άντρας είναι διαμέσου της γυναίκας, τα πάντα όμως προέρχονται από τον Θεό. Αυτό να το κρίνετε εσείς από μόνοι σας, είναι πρέπει η γυναίκα να προσεύχεται στο Θεό ακάλυπτη. Ούτε η φύση δεν σας διδάσκει ότι ο άντρας αν αφήσει μακριά μαλλιά είναι γι' αυτό να τιμία. Η γυναίκα όμως αν αφήσει μακριά μαλλιά είναι για αυτήν δόξα, επειδή τα μακριά μαλλιά δόθηκαν σε αυτή αντί για κάλυμα. Αν κάποιος φαίνεται ότι είναι φιλόνικος, εμείς δεν έχουμε τέτοιου είδους συνήθεια, ούτε και η Εκκλησία στο Θεό. Δόξα στον Κύριο. Ένα ωραίο κομμάτι στη γραφή που υπάρχουν διάφορες απόψεις. Και το πρώτο που θέλουμε να δούμε, θα το δούμε σε 7 ωραία σημεία. Αυτό το κομμάτι μιλάει για το ζευγάρι, τον άντρα και τη γυναίκα. Το πρώτο που θέλουμε να δούμε, για να το καταλάβουμε απλά αυτό, ότι υπάρχει μια τάξη και μια ιεραρχία. Δηλαδή, κεφαλή του Χριστού είναι ο Θεός Πατέρας. Κεφαλή του άντρα είναι ο Χριστός. Κεφαλή της γυναίκας είναι ο άντρας. Έχουμε ιεραρχία, έχουμε τάξη. Γι' αυτό έχουμε τον Πατέρα Θεό, έχουμε τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Έχουμε τάξη. Έχουμε στην Εκκλησία, έχουμε τον Ποιμένα, έχουμε πρεσβυτέρους διακόνους, έχουμε τον λαό, το Πίμνιο. Υπάρχει μια ιεραρχία. Αλλά στη σχέση με τον Θεό είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. Όταν μιλάμε στο Θεό, άντρες και γυναίκες, ποιμένες, πιστοί, πρεσβύτεροι, όλοι είμαστε παιδιά του Θεού. Πώς είναι ένας πατέρας. Όταν πάνε τα παιδιά, βλέπει παιδιά, είτε είναι κορίτσια είτε είναι αγόρια, είναι παιδιά. Αλλά στο κάλεσμα διαφέρει ο άντρας από τη γυναίκα. Γι' αυτό το πρώτο πρέπει να κρατήσουμε, ότι ο Θεός μιλάει για πνευματική τάξη και ιεραρχία. Και μέσα στην Εκκλησία υπάρχει τάξη και ιεραρχία, αλλά και στον γάμο υπάρχει τάξη και ιεραρχία. Ο άντρας είναι η κεφαλή και η γυναίκα είναι, λέει, τι γιατί είναι η δόξα του άντρα. Που σημαίνει για τον γάμο υπάρχει δόξα. Και πού είναι η δόξα, μέσα στην αλήθεια. Και πρέπει, εδώ μιλάει για πνευματικό γάμο και για πνευματική σχέση των ρόλων. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι ότι έχουν αλλάξει οι ρόλοι στον κόσμο. Και στους γάμους αλλάξαν οι ρόλοι, και στις εκκλησίες αλλάξαν οι ρόλοι,
και στον κόσμο αλλάξαν οι ρόλοι και πρέπει να κρατήσουμε το ρόλο που έχει ο Θεός για τον άντρα και τη γυναίκα. Γι' αυτό το πρώτο που κρατάμε μιλάει για πνευματική τάξη και ιεραρχία. Γι' αυτό ξεκινάει αυτό το κομμάτι και λέει ότι ο Θεός Πατέρας είναι πάνω απ' όλα. Ο Θεός καλύπτει τον Χριστό. Πώς τον καλύπτει ο Θεός τον Χριστό? Με την προστασία και την αγάπη του. Πώς καλύπτει ο Χριστός τον άντρα? Με την προστασία και την αγάπη του. Πώς καλύπτει ο άντρας τη γυναίκα? Με την προστασία και την αγάπη του. Το δεύτερο που θέλουμε να δούμε, τι λέει εδώ πέρα, αν ένας άντρας λέει προσεύχεται ή προφητεύει και έχει το κεφάλι του καλυμμένο, κατατροπιάζει την κεφαλή του. Καταρχήν τι σημαίνει προσεύχομαι και προφητεύω? Όταν προσεύχομαι μιλάω τα λόγια του Θεού. Και άντρες και γυναίκες μπορούμε να μιλάμε τα λόγια του Θεού, να προφητεύουμε τα λόγια του Θεού. Είτε να μαρτυρούμε είτε να μιλάμε τα λόγια του Θεού. Όταν ο άντρας προσεύχεται ή προφητεύει και έχει καλυμμένη την κεφαλή, κατατροπιάζει με κεφάλι του. Και σίγουρα όλοι έχουμε δει το Πάσχα, πολλές ταινίες για τη ζωή του Ιησού Χριστού. Και στην Παλιά Διαθήκη, στην εποχή του Χριστού, οι άντρες φοράγανε κάποιες καλύπτερες επάνω. Το έχουμε δει αυτό. Όπως τώρα σε μουσουλμανικές χώρες οι άντρες φοράνε καλύπτερες. Και οι γυναίκες φοράγανε καλύπτερες. Αλλά με τη διαφορά ότι η καλύπτα του άντρα ήταν ανοιχτή εδώ πέρα και τη γυναίκα ήταν κλειστή, όπως είναι στις μουσουλμανικές χώρες. Και αν δείτε τώρα, αυτή την εποχή τώρα, Ισραηλίτες θρησκευόμενους, τους ραβίνους που λέμε, φοράνε πάνω τους κάτι καπέλα. Οι ραβίνοι, οι Ισραηλίτες, φοράνε κάτι καπέλα. Που σημαίνει στην εποχή του Χριστού, οι άντρες φοράγανε κάποιες καλύτερες ή οι γυναίκες. Μόνο που αυτό δεν ήταν κάτι που το έθεσε ο Θεός, ήταν παράδοση. Δεν υπάρχει σε κανένα σημείο της Βίβλου αυτό το πράγμα. Η γυναίκα το φόραγε γιατί ήταν κάτω από την εξουσία του άντρα, ήταν κάτω από κατάρα και έδειχνε την υπακοή της κάτω από τον άντρα και το μοναδικό πρόσωπο που εξύψωσε τη γυναίκα είναι ο Χριστός. Γιατί όταν πήγαν οι γυναίκες να λείψουν το σώμα του Χριστού, λέγανε ποιος θα αποκυλήσει τον βράχο. Και όταν φτάσανε εκεί ο βράχος είχε αποκυλιστεί. Και οι πρώτες που είδαν τον Κύριο να στημένουν ήταν οι γυναίκες. Για ποιο λόγο? Ο Θεός θέλει να πει ότι έφυγε ο βράχος από τη ζωή της γυναίκας που ήταν στην Παλιά Διαθήκη. Η γυναίκα στην Παλιά Διαθήκη ήταν δούλα, ήταν, είχε ένα βράχο πάνω. Και έβλεπε τον άντρα και ήταν κάτω από την εξουσία του άντρα. Γι' αυτό και στην Παλιά Διαθήκη δεν υπήρχε μονογαμία. Υπήρχε πολυγαμία. Γι' αυτό λέει και ο Παύλος στον Τιμόθεο, λέει, αν κάποιος θέλει να υπηρετήσει την Εκκλησία του Χριστού, να είναι άντρας μιας γυναίκας. Γιατί τότε τι κάνανε? Φέρνανε μέσα στην Εκκλησία τις παραδόσεις. Όπως και σήμερα τις φέρνουν τις παραδόσεις. Γι' αυτό τι λέει εδώ πέρα? Αν αυτό που φόραγε ο άντρας στην Παλιά Διαθήκη ήταν κάτι που το έλεγε ο Θεός, να καλύπτεται, είναι σαν να αντιφάσκει ο λόγος του Θεού. Στην ουσία τι γίνεται? Μιλάει για αλλαγή ρόλων. Να μην μπαίνει ο άντρας κάτω από την εξουσία της γυναίκας. Αλλά ο άντρας να είναι κεφαλής στο γάμο και η γυναίκα να είναι δόξα στον άντρα. Να μην αλλάζουν οι ρόλοι. Όταν αλλάζουν οι ρόλοι είναι σαν να καλύπτεται ο άντρας. Να βάζει πάνω του ένα κάλυμα που δεν το έδωσε ο Θεός. Γι' αυτό ξεκινάει εδώ πέρα ότι όταν ένας άντρας προσεύχεται ή προφητεύει με το κεφάλι καλυμμένο, κατατροπιάζει το κεφάλι. Και σίγουρα όλοι στην Παλιά Διαθήκη φοράγανε τις καλύπτερες αυτές. Είναι σαν αντιφάσκει ο λόγος του Θεού. Εδώ δεν μιλάει για φυσικό κάλυμα. Μιλάει για πνευματικό κάλυμα. Που σημαίνει ο άντρας όταν προσεύχεται πρέπει να είναι κεφαλή, να μην καλύπτεται. Για να μπορεί ο Θεός να τον ακούει για το γάμο του. Γι' αυτό ο Θεός έβαλε τον άντρα να κεφαλεί στο γάμο και να προσεύχεται και να τον ακούει ο Κύριος για όλη την οικογένεια. Το δεύτερο, το τρίτο που θέλουμε να δούμε, ο άντρας λέει η δόξα του Θεού και η γυναίκα είναι η δόξα του άντρα. Τι σημαίνει η δόξα, είναι ο άντρας η δόξα του Θεού? Ότι υπάρχει δόξα και τα σπίτια υπάρχει. Και σήμερα τα ζευγάρια χωρίσουν γιατί δεν έχουν χρήματα. Δεν είναι αιτία να χωρίσουν οι άνθρωποι για τα χρήματα. Για να υπάρχει η ευλογία στον γάμο χρειάζεται δόξα.
Και για να υπάρξει σε ένα γάμο δόξα, χρειάζεται ο άντρας να μένει κάτω από το λόγο του Θεού και να έχει δόξα, και η γυναίκα να μένει κάτω από το λόγο του Θεού και να έχει δόξα μέσα στο γάμο της. Όταν σε ένα σπίτι υπάρχει δόξα, τότε το ζευγάρι είναι πλήρης. Γι' αυτό λέει ο άντρας είναι η δόξα του Θεού και η γυναίκα είναι η δόξα του άντρα. Που σημαίνει υπάρχει δόξα και ευλογία για τα σπίτια που έρχεται μέσω από την υπακοή στην αλήθεια του Θεού. Για να μπορούν να έχουν τα ζευγάρια στο σπίτι τους δόξα και ευλογία. Το τέταρτο που θέλουμε να δούμε λέει, όταν η γυναίκα λέει προσεύχεται ή προφητεύει με ακάλυπτο το κεφάλι, καταντροπιάζει την κεφαλή της. Δεδομένου ότι είναι το ένα και αυτό με την εξηρισμένη. Όταν μία γυναίκα προσεύχεται με ακάλυπτο λέει το κεφάλι, καταντροπιάζει την κεφαλή της. Είναι σαν να έχει ξηρίσει το κεφάλι της. Αν μια γυναίκα ξηρίσει το κεφάλι της, τι κάνει, αλλάζει τη φύση της. Γιατί τα μαλλιά που της έδωσε ο Θεός δείχνουν κάτι, ότι είναι η δόξα του άντρα. Αν ξηρίσει τα κεφάλι της, τι κάνει, είναι κάτι που καταντροπιάζει την κεφαλή της. Που σημαίνει όταν μια γυναίκα προσεύχεται ή προφητεύει με ακάλυπτο το κεφάλι. Τι σημαίνει ακάλυπτο, αλλάζει το ρόλο της. Αντί να είναι κάτω από τον άντρα της, γίνεται κεφάλι στον άντρα. Είναι σαν να ξυρίζει το κεφάλι. Αλλάζουν οι ρόλοι, αλλάζουν οι ρόλοι. Και ο Θεός σε καμία περίπτωση δεν θέλει να αλλάξουν οι ρόλοι. Θέλει να αλλάξουν οι ρόλοι. Γιατί για να ακούει ο Θεός τον άντρα πρέπει να κρατάει τον ρόλο του. Και για να ακούει ο Θεός τη γυναίκα πρέπει να κρατάει το ρόλο της γυναίκας. Και θα το δούμε πιο μετά, δείτε πόσο βαθύ είναι αυτό το πράγμα. Το πέμπτο που θέλουμε να δούμε, τι λέει εδώ πέρα, η ίδια η φύση λέει. Δεν σας διδάσκει ότι τα μακριά μαλλιά είναι λέει ατιμία στον άντρα. Στην Παλιά Διαθήκη είχαν οι άντρες μακριά μαλλιά. Οι Ναζιραίοι είχαν μακριά μαλλιά. Στην Παλιά Διαθήκη οι αφιερωμένοι άνθρωποι αφήνανε μακριά μαλλιά. Τι λέει εδώ πέρα, αν λέει κάποιος άντρας έχει μακριά μαλλιά, είναι ατιμία σε αυτό. Τι σημαίνει τώρα είναι ατιμία, δηλαδή στην Παλιά Διαθήκη ήταν ευλογία τα μακριά μαλλιά και στη Νέα Διαθήκη δεν είναι ευλογία και είναι ατιμία. Τι σημαίνει εδώ πέρα, όταν ο άντρας αφήνει μακριά μαλλιά, τι κάνει, είναι σαν να αλλάζει τη φύση του. Τα μακριά και τα κοντά μαλλιά, όταν λέει για μακριά και κοντά, δεν μιλάει να πάρουμε ένα μέτρο. Και να πούμε ο άντρας πρέπει να έχει δυο πόντους μαλλιά. Όταν δεις σήμερα έναν άντρα και έχει μακριά μαλλιά, δεν γνωρίζεις είναι άντρας ή είναι γυναίκα. Στην ουσία τα μαλλιά δείχνουν το ρόλο του άντρα. Όταν ο άντρας έχει πιο μικρά μαλλιά από τη γυναίκα, δείχνει ότι είναι κεφαλή. Όταν η γυναίκα έχει μεγάλα μαλλιά, δείχνει ότι είναι η δόξα του άντρα, καλύπτεται. Αλλά σίγουρα δεν μιλάει να πάρουμε ένα μέτρο και να μετράμε τα μαλλιά 5 πόντους, 10 πόντους. Μιλάει για τους ρόλους που λέει. Γι' αυτό λέει τα μακριά μαλλιά είναι στον άντρα τιμία. Ενώ στην Παλιά Διαθήκη ήταν ευλογία τα μακριά μαλλιά. Τι θέλει να μας πει ο Κύριος τώρα, ότι στη Νέα Διαθήκη έρχεται ο Χριστός να αποκαταστήσει τα πάντα και να μας δώσει άλλα νοήματα πνευματικά. Το έκτο που θέλουμε να δούμε, τα μακριά μαλλιά είναι δόξα λέει στη γυναίκα. Γιατί τα μακριά μαλλιά είναι δόξα. Γιατί τα μαλλιά της δείχνουν το ρόλο της. Και τα μακριά μαλλιά δεν καλοσκεπάζουν το κεφάλι της γυναίκας. Και δείχνουν ότι η φύση της είναι να είναι δίπλα από τον άντρα της. Για να μπορεί να έχει τη δόξα του άντρα και ο άντρας να έχει τη δόξα του Θεού. Ώστε το ζευγάρι να έχει δόξα. Τι σημαίνει δόξα, δεν μιλάμε για κοσμικό γάμο. Μιλάμε για πνευματικό γάμο. Και ο πνευματικός γάμος έχει δόξα μέσα, έχει ευλογία. Και ο Θεός θέλει να διδάξει τους ανθρώπους να κρατήσουν τους γάμους στο πνευματικό κομμάτι για να φύγουν από το φυσικό κομμάτι και να κρατήσουν στο πνευματικό κομμάτι. Και σας λέω στην Παλιά Διαθήκη όταν η Ρεβέκα πήγε να συναντήσει τον Ισάκ πήρε την καλύπτρα και καλύπτηκε πάνω της. Αυτή η καλύπτρα που φοράγανε οι γυναίκες στην Παλιά Διαθήκη και σήμερα φοράνε στις μουσουλμανικές χώρες ήταν μια παράδοση. Δεν ήταν όμως μία διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Γιατί υπάρχουν οι παραδόσεις που είναι η διδασκαλία του Λόγου του Θεού και υπάρχουν οι παραδόσεις του κόσμου.
Και όταν κάποιος ερχόταν στην Παλαιά Διαθήκη μέσα στην Εκκλησία, τι σήμαινε? Έφερε και την παράδοση μέσα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, αν κάποιος θέλει να υπηρετήσει τον οίκο του Θεού, να έχει μια γυναίκα. Γιατί τότε πίστευε ένα στην Παλαιά Διαθήκη και έφερε στην Εκκλησία τρεις γυναίκες, πέντε γυναίκες. Και τι λέει τώρα ο λόγος του Θεού? Δίνει ένα πρότυπο στις κοινωνίες και στους γάμους, πώς πρέπει να είναι ο γάμος. Δεν έχει σημασία τι έκανε κάποιος στο παρελθόν. Το αίμα του Ιησού τον καθαρίζει, την ελεύθερα. Από εδώ και πέρα μέσα στην Εκκλησία κρατάει μία γυναίκα, έχει ένα γάμο. Δεν έχει σημασία αν στην Παλαιά Διαθήκη στο παρελθόν είχε κάποιος πέντε γυναίκες και υπήρχε πολυγαμία. Δεν υπήρχε μονογαμία στην Παλαιά Διαθήκη. Και οι άνθρωποι πέραν πολλές γυναίκες. Και έρχεται τώρα ο λόγος του Θεού και τι λέει, αφού πίστεψες τώρα, με ποια γυναίκα είσαι? Με αυτή μένεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού και είσαι μια γυναίκα. Για να δώσει ο λόγος του Θεού παραδείγματα στις κοινωνίες των ανθρώπων. Έτσι φέρνανε και μέσα στην Εκκλησία την παράδοση της καλύπτας. Που ήταν μια παράδοση και το φέρναμε στην Εκκλησία, έτσι, δόξα στον Κύριο. Και το έβδομο, τι λέει στο τέλος, αν κάποιος λέει, στο έβδομο τι λέει, η ίδια η φύση λέει δεν σας διδάσκει ότι τα μακριά μαλλιά δόθηκαν στη γυναίκα αντί καλύπτρας. Δεν χρειάζεται πλέον η γυναίκα να έχει ένα φυσικό μαντίλι να φοράει. Αλλά τα μαλλιά της δείχνουν τον ρόλο της. Και τι λέει εδώ πέρα ο Παύλος, αν κάποιος είναι φιλόνικος μέσα στην Εκκλησία. Εμείς λέει και οι Εκκλησίες του Θεού δεν έχουμε κάποια διαφορά με τις φιλονικίες. Θα κρατήσουμε τη διδασκαλία του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Αλλά σίγουρα μια γυναίκα, όπως έχουμε σήμερα πολλές Εκκλησίες, φοράνε φυσικό μαντίλι. Αν μια γυναίκα θέλει να φοράει το φυσικό μαντίλι, είναι μια παράδοση. Αυτό δεν τη διαχωρίζει ότι δεν είναι παιδί του Θεού. Είναι προσωπική της η υπόθεση. Ούτε διαχωρίζει την Εκκλησία αν κάποιες Εκκλησίες φοράνε φυσικό μαντίλι. Δεν διαχωρίζει τις Εκκλησίες. Αλλά σίγουρα υπάρχει και μια αλήθεια υπάρχει. Γι' αυτό όταν ένας άνθρωπος μπαίνει μέσα στην Εκκλησία, φέρνει και τις παραδόσεις. Γι' αυτό λέει στην Β' Κορινθίους, τι λέει ο Παύλος. Υπήρξε μια διαμάχη με τους Κορίνθιους για την Ανάσταση του Ιησού. Β' Κορινθίους το λέει. Και τι λέει ο Παύλος. Αν κάποιος λέει, δεν πιστεύει στην Ανάσταση του Ιησού, γιατί κάποιοι λέει βαπτίζονται υπέρ των νεκρών. Που σημαίνει στην Κόρινθο κάνανε βάπτισμα υπέρ των νεκρών. Δεν ήταν μια παράδοση του Λόγου του Θεού. Ήταν μια παράδοση του κόσμου που τη φέρανε στην Εκκλησία. Και πολλές φορές έχει έρθει εδώ στην Εκκλησία, περνάει ένα παιδί καμιά φορά που έτσι είναι φιλικός προς τον Θεό. Και όταν κάνει κάποια προσευχή, τι λέει αυτό το παιδί? Κύριε, λέει, ευλόγησε τους προγόνους, αγίασέ τους. Κάνει αυτή την προσευχή. Αυτό δεν είναι διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Αλλά σίγουρα τι γίνεται, δεν του λες τίποτα, γιατί λες, δεν καταλαβαίνει ακόμα. Την άλλη εβδομάδα είναι εδώ πέρα και ακούς το κήρυγμα, τον λύσει η αλήθεια. Ότι δεν πρέπει να προσευχόμαστε για τις ψυχές του προγόνου. Δεν είναι διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Είναι μια παράδοση. Αλλά όταν ένας άνθρωπος μπαίνει μέσα στην Εκκλησία, φέρνει και τις παραδόσεις. Όπως ο Απόστολος Πέτρος. Όταν ήταν να πάει στον Κορνήλιο, του έδειξε ο Κύριος ένα σεντόνι από τον ουρανό. Που είχε πάνω ζώα, κάθαρτα και καθαρά. Και του λέει ο Πέτρος, σφάξε και φάει. Και τι λέει ο Πέτρος, μη γίνει το Κύριο να φάω κάτι ακάθαρτο. Και ακούει μια φωνή. Ό,τι εγώ καθάρισα, θα το σβέβαιο. Γιατί του έδειξε ο Θεός αυτό το όραμα? Γιατί παρόλο που ο Θεός χρησιμοποίησε τον Πέτρο την Πεντηκοστή με θεραπείες, θαύματα, είχε παραδόσεις μέσα. Και οι Ισραηλίτες θεωρούσαν τους εθνικούς ότι είναι δέλυγμα, μολυσμένοι. Δεν είχε καταλάβει ακόμα ο Πέτρος ότι ήρθε σωτηρία για τα έθνη. Και του έδειξε ο Κύριος αυτό το όραμα να το λύσει από την παράδοση που είχε. Που σημαίνει ένας άνθρωπος όταν μπαίνει στην Εκκλησία φέρνει παραδόσεις. Οι παραδόσεις είναι σεβαστές μέχρι η αλήθεια να το λύσει. Όταν όμως μία παράδοση γίνει διδασκαλία στην Εκκλησία μέσα, τότε πρέπει ο ποιμένας με τους αδερφούς που μεγαλώνει πνευματικά να τη βγάλει από την Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία έχει δεχτεί τεράστια ζημιά στα χρόνια. Γιατί μπήκανε παραδόσεις μέσα στην Εκκλησία και κρύψανε την αλήθεια. Η παράδοση είναι καλή, αλλά δεν πρέπει να αλλάζει τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει αδυναμίες και σιγά σιγά ο Θεός τον ελευθερώνει. Κάποια παράδοση θα φύγει στην αρχή, κάποια φεύγει σιγά σιγά. Γι' αυτό εδώ πέρα τι κάνει, μιλάει για την θέση του ζευγαριού.
να μην αλλάζουμε οι ρόλοι. Γιατί τότε τι γινότανε, προσευχότανε μία γυναίκα στον Κύριο και μεγάλωνε πιο πολύ πνευματικά από τον άντρα. Και αφού μεγάλωνε πνευματικά πιο πολύ από τον άντρα, τι έκανε, κάλυπτε τον άντρα. Του έλεγε, δεν κατάλαβες ακόμα τι λέει ο Κύριος. Στην ουσία τι έκανε, γινότανε κεφαλή στον άντρα. Που σημαίνει η γυναίκα όσο και να μεγαλώνει πνευματικά, δίπλα από τον άντρα της πρέπει να είναι υποταγμένη και να στέκεται με σεβασμό γιατί ο άντρας είναι η κεφαλή. Που σημαίνει η γυναίκα είναι παιδί του Θεού, μπορεί να μεγαλώσει πιο πολύ από τον άντρα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν αλλάζουν οι ρόλοι. Ο άντρας είναι η κεφαλή και η γυναίκα είναι βοηθός στον άντρα. Είναι σύντροφος. Για να πάμε λιγάκι τώρα να δούμε στη γέννηση κάτι. Αυτό είναι όλο το κλειδί που θα μας βοηθήσει να δούμε όλο το μυστικό. Στη γέννηση στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 18. Γέννηση 2:18. Και ο Κύριος ο Θεός είπε, δεν είναι καλό άνθρωπος να είναι μόνος, θα κάνω σε αυτόν βοηθό όμοιο με αυτόν. Τι λέει εδώ πέρα, δεν είναι καλό άνθρωπος να είναι μόνος. Και ο Θεός έκανε έναν βοηθό να είναι δίπλα στον άντρα, τη γυναίκα. Στην ουσία τι σημαίνει βοηθός, είναι σύντροφος η γυναίκα του άντρα, για να είναι σύντροφοι και να πορευτούν μαζί στο σχέδιο του Θεού, έτσι. Για να δούμε και στο 21, στο 21 να δούμε. Και ο Κύριος ο Θεός επέβαλε έκσταση στον Αδάμ και κοιμήθηκε και πήρε μία από τις πλευρές του και έκλεισε με σάρκα τον τόπο της και κατασκεύασε ο Κύριος ο Θεός την πλευρά που πήρε από τον Αδάμ και τη γυναίκα και την έφερε στον Αδάμ. Και ο Αδάμ είπε, τούτο είναι τώρα κόκαλο από τα κόκαλά μου, τη σάρκα από τη σάρκα μου, αυτή θα ονομαστεί Ανδρίδα, επειδή πάρθηκε και από τον άντρα. Και αυτό ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσχοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι δύο σε μία σάρκα. Και ήσαν και οι δύο γεμνοί, και ο Αδάμ και η γυναίκα του και δεν τρεπόντουσαν. Τι έκανε ο Θεός, διαπίστωσε ότι ο πρώτος Αδάμ χρειαζόταν ένα σύντροφο. Πήρε, λέει, ένα κομμάτι από τα πλευρά του και έκανε τη γυναίκα και την ονόμασε Ανδρίδα. Προσέξτε, κρατήστε τη λέξη Ανδρίδα. Τι σημαίνει Ανδρίδα, κομμάτι του άντρα. Και τι είπε ο Αδάμ, τώρα η γυναίκα, η Ανδρίδα είναι κόκαλο από τα κόκαλά μου και σάρκα από τη σάρκα μου. Για να πάμε λιγάκι εδώ πέρα να δούμε και κάτι άλλο. 1459 σελίδα κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 19 κεφάλαιο και στο 34 βάθος. Όταν ο Χριστός ήταν επάνω στο Σταυρό, κάποιος στρατιώτης πήρε μία λόγχη και λόγχησε τα πλευρά του Χριστού. 1459 σελίδα κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 19 κεφάλαιο, 34 βάθος. Για να δούμε. Αλλά ένας από τους στρατιώτες διατρύπησε την πλευρά του με τη λόγχη και αμέσως βγήκε αίμα και νερό. Ο Χριστός ήταν επάνω στο σταυρό και κάποιος στρατιώτης πήρε ένα δόρυ, μια λόγχη και διατρύπησε τα πλευρά του και βγήκε αίμα και νερό. Αν δούμε στην Εφεσίους, τι λέει στην Εφεσίους. Ο άντρας λέει, η γυναίκα λέει να υποτάσσεται στον Χριστό, να υποτάσσεται στον άντρα, όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό. Και οι άντρες λέει να αγαπάνε τις γυναίκες και να τις υπηρετούν όπως ο Χριστός αγαπάει και υπηρετεί την Εκκλησία. Όταν ο Ιησούς ήταν πάνω στον Σταυρό και τον τρύπησε κάποιος στρατιώτης, βγήκε νερό και αίμα. Τι είναι το αίμα, η ζωή του Ιησού μπήκε και γεννήθηκε η Εκκλησία. Στην ουσία η Εκκλησία την κάνει, μεταφέρει τη ζωή του Χριστού. Το αίμα, η ζωή και το νερό που έτρεξε μέσα από τα πλευρά του Ιησού είναι η αλήθεια. Στην ουσία η Εκκλησία την κάνει, μεταφέρει τη ζωή και την αλήθεια του Χριστού. Όταν ο Θεός πήρε ένα κομμάτι από την πλευρά του άντρα και έκανε τη γυναίκα, την ονόμασε Ανδρίδα. Τι σημαίνει Ανδρίδα, ένα κομμάτι του άντρα. Στην ουσία η γυναίκα είναι ένα κομμάτι από τη σάρκα του άντρα και ένα κομμάτι από τα κόκαλα του άντρα. Και όταν ο άντρας τι γίνεται, ξυπνήσει ένα πρωί και έχει κούραση, πονάει το σώμα του, τι κάνει. Αν είναι άνθρωπος του κόσμου, θα πάρει ένα φάρμακο, θα φτιάξει ένα τσάι, θα φάει μια σούπα, να δυναμώσει το σώμα του. Αν αυτός είναι χριστιανός, τι θα κάνει. Θα κάνει μία προσευχή και θα πει, Κύριε, ανανέωσε το σώμα μου.
Σε καμία περίπτωση δεν θα ξυπνήσει ένας άντρας το πρωί και θα πάρει ένα ξύλο να χτυπάει τα κόκαλά του και το σώμα του. Γιατί αγαπάει και τα κόκαλά του και το σώμα του. Γι' αυτό και ο Χριστός αγαπάει την Εκκλησία, γιατί μεταφέρει τη ζωή του και την αλήθεια. Αν έχουμε μια γυναίκα τώρα, σηκωθεί ένα πρωινό γυναίκα και την πονάει το στομάχι, τα κόκαλα αυτά, τι κάνει? Θα φτιάξει ένα τσάι, θα πάει μια σούπα, θα πάει σε ένα γιατρό, να γίνει καλύτερα. Αν είναι χριστιανή η γυναίκα, τι κάνει? Θα κάνει και μια προσευχή και θα πει: Κύριε, ανανέωσε το σώμα. Σε καμία περίπτωση δεν θα πάρει η γυναίκα ένα ξύλο να χτυπάει το σώμα της, γιατί πονάει. Όταν ο άντρας βλέπει ότι η γυναίκα είναι κομμάτι από τα κόκαλά του και είναι κομμάτι από τη σάρκα του και βλέπει τη γυναίκα να μην λειτουργεί καλά, τι θα κάνει? Θα της πει ένα λόγο καλό. Και αν η γυναίκα δεν θεραπευτεί με τον καλό λόγο, τι κάνει? Θα πει: Κύριε, βοήθησε τη γυναίκα μου να πάρει το ρόλο της και να είναι δυνατή και ευλογημένη. Σε καμία περίπτωση δεν θα πάρει ένα ξύλο να χτυπάει τη γυναίκα. Όταν ο άντρας βλέπει ότι η γυναίκα είναι κομμάτι από τα κόκαλα του και είναι κομμάτι από το σώμα του, έτσι βλέπει ο Χριστός την Εκκλησία. Και όταν ο Χριστός βλέπει την Εκκλησία ότι δεν λειτουργεί καλά, τι κάνει? Προσεύχεται στον Πατέρα να λειτουργεί καλά, γιατί η Εκκλησία μεταφέρει τη ζωή του Χριστού και την αλήθεια του Χριστού. Που σημαίνει τα κόκαλα μας βοηθάνε να περπατάμε και να έχουμε δύναμη στη ζωή μας. Και όταν ο άντρας ξέρει να στέκεται κάτω από το Λόγο του Θεού και να αφήνει την αλήθεια, γιατί είπαμε έχει Εκκλησία, έχει αλήθεια. Όταν ο άντρας αφήνει την αλήθεια να κυριαρχεί στο γάμο του, θα υπάρχει δόξα. Όταν η γυναίκα αφήνει την αλήθεια να κυριαρχεί στο γάμο της, θα υπάρχει δόξα. Όταν ο άντρας δεν τον ακούει η γυναίκα και προσπαθεί να την πιέσει, είναι σαν να παίρνει ένα ξύλο και να χτυπάει το σώμα του και τα κόκαλα του. Είδατε ποτέ έναν άντρα να παίρνει κάτι και να χτυπάει τον εαυτό του, ένα μαχαίρι και να κόβει τα τέτοια του? Όχι. Όταν κάποιος πιέζει τη γυναίκα του ή η γυναίκα πιέζει τον άντρα, τότε είναι σαν να παίρνει ένα ξύλο και να χτυπάει τα κόκαλα της. Δεν χρειάζεται πίεση. Χρειάζεται σοφία. Χρειάζεται να ξέρει ο άντρας ποιος είναι ο ρόλος και να ξέρει η γυναίκα ποιος είναι ο ρόλος. Γι' αυτό σήμερα τα ζευγάρια συγκρούονται και χωρίζουν, γιατί δεν υπάρχει αλήθεια στη ζωή τους. Ο πνευματικός γάμος είναι σπουδαίος γάμος. Ο πνευματικός γάμος έχει αλήθεια μέσα. Ο πνευματικός γάμος έχει ζωή μέσα, έχει δόξα. Δεν χρειάζεται χρήματα ο πνευματικός γάμος για να είναι ευλογημένος. Χρειάζεται δόξα. Χρειάζεται αλήθεια, χρειάζεται. Και όταν ο ένας ξέρει ότι, δηλαδή αν τα κόκαλά μας αδυνατήσουν, δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Όταν τα κόκαλά μας έχουν φθορά, δεν μπορείς να περπατήσεις. Στην ουσία η γυναίκα είναι δύναμη στο περπάτημα του άντρα. Και είναι δύναμη στη σάρκα του άντρα, στη ζωή του, στη φύση του. Όταν ο άντρας ξέρει ότι η γυναίκα του είναι κομμάτι από τον εαυτό του, την προστατεύει. Γιατί πλέον ο άντρας της Νέας Διαθήκης δεν είναι ο άντρας της Παλιάς Διαθήκης ο αφέντης. Και η γυναίκα της Νέας Διαθήκης δεν είναι η γυναίκα της Παλιάς Διαθήκης η σκλάβα. Η γυναίκα και ο άντρας είναι παιδιά του ζωντανού Θεού και υπάρχει δόξα του Θεού στη ζωή τους. Γι' αυτό πρέπει να φύγουμε από τα φυσικά μαντήλια και να μπούμε στην πνευματική αλήθεια. Γιατί τότε υπήρχαν φιλονικίες με το που λέω πάνω, σαν κάποιος είχε διαφορετική άποψη. Κάποιος πίστευε, ερχόταν στην Εκκλησία και ήθελε να έχει τη γυναίκα του μέσα με την καλύτερη της Παλαιάς Διαθήκης, με την παράδοση. Και λέει ο Παύλος, αν θέλεις προσωπικά να έχεις την παράδοση, δεν πειράζει. Εμείς σαν Εκκλησία έχουμε τα σκαλία. Στο προσωπικό σου επίπεδο, κράτησέ το. Η αλήθεια θα σε ελευθερώσει αύριο. Που σημαίνει υπάρχει αλήθεια για τους γάμους, υπάρχει αλήθεια, δόξα, μιλάει για τα ζευγάρια, τι κακό είναι να αλλάξουν οι ρόλοι στα ζευγάρια. Όταν ο άντρας καλύπτεται από τη γυναίκα, δεν τον ακούει ο Θεός. Όταν η γυναίκα προσπερνάει τον άντρα, δεν την ακούει ο Θεός. Και όταν ο άντρας τον άντρα δεν τον ακούει ο Θεός, χρησιμοποιεί τους τρόπους της πίεσης για να κάνει τη γυναίκα να τον ακούσει. Και όταν τη γυναίκα δεν την ακούει ο Θεός, τι κάνει η γυναίκα? Χρησιμοποιεί πίεση, με τα λόγια, πίεση. Είναι σαν να παίρνει ένα μαχαίρι και να χτυπάει τα κόκαλά της.
Δεν την ακούει ο Θεός όταν αλλάζουμε ρόλο. Για να σε ακούει ο Θεός πρέπει να μένεις στο ρόλο σου. Και να ξέρεις τι είσαι γυναίκα και τι είναι άντρας. Γιατί διαφορετικά είναι πολύ απλό. Είναι σαν να παίρνεις ένα ξύλο και να χτυπάς τα πόδια σου. Για σκέψου να δούμε έναν άντρα ξεκινάει το πρωί και να παίρνει να χτυπάει τα πόδια του. Τι κακά πόδια, να τα χτυπάει, να τα χτυπάει. Έτσι γίνεται όταν ο άντρας πιέζει τη γυναίκα. Είτε με τα λόγια, είτε ψυχολογικά, είτε με τη βία. Έτσι γίνεται και η γυναίκα τον πιέζει τον άντρα. Σαν να δεις μια γυναίκα να παίρνει ένα ξύλο και να χτυπάει τον εαυτό της. Είναι σαν να προσπαθείς να καταστρέψεις τον εαυτό σου. Γιατί ο άντρας είναι ένα κομμάτι της γυναίκας και η γυναίκα είναι ένα κομμάτι του άντρα. Όπως ο Χριστός όταν βλέπει την Εκκλησία να μην λειτουργεί καλά, δεν τη χτυπάει. Η εργασία του Χριστού, η παιδεία είναι καλή, βοηθάει την Εκκλησία να βρει το ρόλο της. Γι' αυτό άλλο ο κοσμικός γάμος και άλλο ο πνευματικός γάμος. Άλλο το φυσικό επίπεδο και άλλο το πνευματικό επίπεδο. Που σημαίνει ο γάμος δεν θέλει χρήματα, θέλει δόξα. Δεν θέλει τα πλούτη του κόσμου, θέλει δόξα θέλει. Και όταν το ζευγάρι ζει μέσα στη δόξα είναι ευλογημένο και είναι πλούσιο. Γιατί η παρουσία του Κυρίου ολοκληρώνει το ζευγάρι. Αρκεί να ξέρει γιατί ο Θεός δεν έκανε λάθος. Αυτός που είναι άντρας ήταν να γίνει άντρας. Και αυτός και αυτή που είναι γυναίκα ήταν να γίνει γυναίκα. Ο Θεός δεν έκανε λάθος στην επιλογή. Αλλά στη σχέση με τον Θεό είμαστε παιδιά του. Όταν μιλάμε στο Θεό είμαστε παιδιά. Και αυτό όταν μια γυναίκα δεν την ακούει ο άντρας, θα χρησιμοποιήσει λίγο τη σοφία της στα λόγια. Αν δεν έχει αποτέλεσμα, θα αρχίσει να προσέρχεται στον Θεό. Και θα λέει, Κύριε, βοήθησε τον άντρα μου να κάνει το ρόλο του σαν άντρας. Θα την ακούσω όμως. Και δεν χρειάζεται πίεση, δεν χρειάζεται εξάσκηση πίεση, τίποτα. Όταν ο άντρας βλέπει τη γυναίκα ότι δεν λειτουργεί καλά, πρέπει να κάνει αυτό που κάνει ο Χριστός με την Εκκλησία. Να της πει δύο λόγια και μετά τι να κάνει, να κάνει πίσω και να προσευχηθεί επάνω στην αλήθεια. Για να μπορέσει η αλήθεια να ελευθερώσει και τον άντρα και τη γυναίκα. Γιατί υπάρχει αλήθεια. Και αλήθεια παράγει ελευθερία. Γιατί στην ουσία η ζωή έπεσε με την αμαρτία. Και ο Χριστός ήρθε να κάνει κάτι, ήρθε να εξυψώσει τη ζωή. Ήρθε να κάνει τη ζωή να έχει την ομορφιά της. Ήρθε να κάνει τους γάμους να έχουν την ομορφιά του Θεού μέσα. Στην ουσία ο Χριστός τι κάνει, δίνει αποκατάσταση στη ζωή. Γι' αυτό η φυσική γάμη δεν είναι κτισμένη στο πνευματικό, είναι στο φυσικό κομμάτι. Και ο Θεός θέλει να γίνουν πνευματικοί γάμοι, να αναβαθμιστούν οι γάμοι. Άλλο να έχεις ένα αυτοκίνητο 500 κυβικά, και άλλο να πάρεις ένα μάξι 10.000 κυβικά, να αναβαθμίσετε το αυτοκίνητο. Έτσι είναι και ο γάμος. Φεύγει από το φυσικό και πάει στο πνευματικό. Και τότε καταλαβαίνεις τη δόξα και την ομορφιά του Θεού μέσα στους γάμους. Γι' αυτό εδώ πέρα αυτό το ωραίο κομμάτι δεν μιλάει για φυσικό κάλυμα. Γιατί σίγουρα τότε φέρναμε στην Εκκλησία τις παραδόσεις οι άνθρωποι. Είτε ήταν καλύπτες, ήταν πολλές γυναίκες, είτε παρτιζόντουσαν υπέρ των νεκρών. Όπως και σήμερα στην Ευρώπη όταν πιστεύει κάποιος φέρνει την παράδοση του. Χώρα του. Στην Αφρική φέρνουν τις παραδόσεις μέσα στην Εκκλησία. Στην Κίνα φέρνουν την παράδοσή τους. Και εδώ στην Ελλάδα, όταν κάποιος πιστεύει, φέρνει τις παραδόσεις. Η παράδοση είναι προσωπικό κομμάτι. Και η αλήθεια του Θεού θα σε ελευθερώσει από την παράδοση του κόσμου. Και όσο μεγαλώνεις πνευματικά, η αλήθεια του Θεού σε ελευθερώνει από τις παραδόσεις του κόσμου. Όταν όμως μια παράδοση του κόσμου γίνεται διδασκαλία στην Εκκλησία, αλλάζει την αλήθεια του Θεού. Όταν μία παράδοση είναι στη ζωή του ανθρώπου, είναι προσωπικό του θέμα, είναι σεβαστό. Η αλήθεια του Θεού θα τον ελευθερώσει. Όταν κάποιος επιθυμεί την αλήθεια, να την κρατήσει μέσα στην καρδιά του, για να μπορεί να δουλεύει όμορφα ο γάμος, όχι με την πίεση, όχι με την εξάσκηση βίας, όχι με την εξάσκηση λόγων, όχι με την πίεση ο άλλος να κάνει τον άλλον να λειτουργήσει, όχι με ανταγωνισμό. Γιατί όταν τα ζευγάρια τσακώνονται, ανταγωνίζονται. Τι σημαίνει ανταγωνίζονται. Ο ένας προσπαθεί να πείσει τον άλλον για την άποψή του. Δεν χρειάζεται ο άντρας να προσπαθεί να πείσει τη γυναίκα. Ο Θεός μέσα από τον άντρα θα πείσει τη γυναίκα. Ούτε η γυναίκα χρειάζεται να προσπαθεί να πείσει τον άντρα. Ο Θεός μέσα από τη γυναίκα θα πείσει τον άντρα. Για την αλήθεια.
Γιατί υπάρχει αλήθεια για τους γάμους, τα σπίτια, για να μπορέσει ο καθένας να έχει το ρόλο του. Γιατί αν το πάρουμε φυσικά είναι σαν αντιφάσκει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, αν κάποιος λέει άντρας προσεύχεται με καλυμμένο το κεφάλι, κάτω το πιάσει και τρώει. Και στην Παλαιά Διαθήκη πολύ καλυπτόντουσαν τι ήταν αυτό. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Αν μια γυναίκα λέει πάλι, ας πούμε, ότι κάνει ξηρή στα μαλλιά της και αναλάζει τη φύση της. Που σημαίνει πραγματικά ήταν παραδόσεις αυτά. Δεν υπάρχει σε κανένα σημείο του Λόγου του Θεού η εντολή του Θεού οι γυναίκες να καλύπτονται με φυσικό μαντήλι. Ήταν παράδοση. Όπως και στην Ελλάδα υπήρχαν παράδοση, υπήρχε παντού. Πολυγαμίας, δεν υπήρχε μονογαμία. Μόνο με τον χριστιανισμό ήρθε μονογαμία στα σπίτια. Πολυγαμία υπήρχε. Και κάθε ένας που έμπαινε στην εκκλησία έφερε πέντε γυναίκες, δύο, τρεις, όσες είχε. Και έρχεται ο Παύλος και τι λέει τώρα. Στοπ λέει. Κάθε ένας που πιστεύει θα κρατήσει τη γυναίκα που έχει τώρα μέσα στην εκκλησία. Το τι έκανε στο παρελθόν, το αίμα του Ιησού του καθαρίζει, πάει το παρελθόν. Και από εδώ και πέρα προχωράει με τη γυναίκα και τον άντρα που έχει σε μια καινούργια ζωή. Δεν έχει σημασία τι έγινε στο παρελθόν. Το αίμα του Ιησού καθαρίζει τον άνθρωπο από όλο το παρελθόν και του χαρίζει καινούργια πορεία πνευματική και όχι φυσική. Μην μπερδεύουμε τους γάμους του κόσμου με τον πνευματικό γάμο. Δεν έχει καμία σχέση. Τα παιδιά του Θεού πρέπει να λύσουν την αλήθεια. Υπάρχει αλήθεια. Υπάρχει αλήθεια. Υπάρχει αλήθεια για τον άντρα, υπάρχει αλήθεια για τη γυναίκα, υπάρχει αλήθεια για την εκκλησία, υπάρχει αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια είναι δόξα. Και τότε η οικογένεια είναι πλήρης μέσα στη δόξα του Κύριου. Τι είναι δόξα, η παρουσία και η ομορφιά του Κύριου στα σπίτια, αυτό είναι η δόξα. Δεν κτίζονται οι γάμοι στα λεφτά, σε αυτά και μου έλεγε μια κουμπίδα, μια αδερφή, πως έχουν ο Κύριος αντιπαταστήσει και χρωστάει κάποια χρήματα. Και λέει μόλις βλέπουν να πούνε οι άντρες ότι χρωστάω, φεύγουνε. Λέω, όταν έρθει ένας άντρας από τον Κύριο, δεν κοιτάει αν χρωστάς ή δεν χρωστάς, κοιτάει εσένα γιατί έχει την πληροφορία του Θεού μέσα. Δεν κτίζονται οι αγάμοι στα χρέη και στα μη χρέη. Κτίζονται στη μαρτυρία του Κυρίου, στη δόξα του Κυρίου, στην ομορφιά του Κυρίου, γιατί πρέπει ο άντρας να καταλάβει ότι η γυναίκα είναι κόκαλο τα κόκαλά του και σάρκα τη σάρκα. Και η γυναίκα να καταλάβει ότι είναι αδύνατη, είναι κομμάτι του άντρα. Όταν η γυναίκα πιέζει τον άντρα, πιέζει τον εαυτό της. Όταν ο άντρας πιέζει τη γυναίκα, πιέζει τον εαυτό του. Και στο κάνω απλό παράδειγμα. Είναι σαν να παίρνεις ένα ξύλο και να χτυπάς τα πόδια σου στο σώμα. Και να παίρνεις ένα μαχαίρι και να κόβεις το σώμα σου. Και να λες κακό σώμα, δεν με ακούς, δεν πας καλά και να τιμωρείς το σώμα σου. Δεν χρειάζεται τιμωρία, χρειάζεται σοφία. Χρειάζεται να πάρουμε την αλήθεια και να σταθούμε στο λόγο του Κυρίου και να πάρουμε αλήθεια. Γι' αυτό αυτό το ωραίο κεφάλαιο είναι πάρα πολύ όμορφο. Μιλάει για δόξα. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν ανταγωνίζεται τον Πατέρα. Είδατε πουθενά στη γραφή ο Χριστός να τσακώνεται με τον Πατέρα. Πουθενά. Είδα πουθενά το Άγιο Πνεύμα να τσακώνεται με τον Χριστό και τον Πατέρα. Πουθενά. Γιατί είναι παράδειγμα. Είναι ιεραρχία και τάξη. Αν πάρουμε παράδειγμα τον Κύριο, δεν θα τσακωνόμαστε στους γάμους. Δεν θα τσακωνόμαστε στις σχέσεις. Αλλά θα αφήνουμε την αλήθεια να μας ελευθερώνει και την αγάπη του Θεού. Άλλο το φυσικό, γιατί η σάρκα είναι σάρκα. Δεν μπορεί η σάρκα να καταλάβει τι είναι πνευματικό. Και αυτό λέει εδώ πέρα ο Παύλος. Λέει, η γυναίκα μπορεί να μεγαλώνει σου πολύ, αλλά κάτω από τον άντρα σε πολύ. Να προσέψει για τον άντρα σου να μεγαλώνει πνευματικά. Άντρα μπορεί να μεγαλώνεις πνευματικά, αλλά δεν πρέπει να καταπιέσεις τη γυναίκα. Πρέπει να τη βλέπεις όπως ο Χριστός βλέπει την Εκκλησία. Γιατί στο γάμο κυριαρχεί η αλήθεια και η ζωή. Και αν εξηγήσουμε τι υπάρχει μέσα στην αλήθεια, τι υπάρχει μέσα στην αλήθεια του Θεού προς την Εκκλησία, τι υπάρχει στην αλήθεια, υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει σεβασμός, υπάρχει αναγνώριση, υπάρχει υπακοή, υπάρχει η ταπεινότητα, υπάρχει η προσφορά στην αλήθεια. Αν αναλύσουμε την αλήθεια, έχει πολλά να μας πει η αλήθεια. Και η αλήθεια του Θεού έχει όλα αυτά τα στοιχεία. Αν αφήσουμε αυτή την αλήθεια να κυριαρχήσει μέσα στην Εκκλησία, μέσα στις σχέσεις, μέσα στους γάμους, την αλήθεια. Στην αλήθεια δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Στην αλήθεια δεν υπάρχει καταδίκη. Στην αλήθεια δεν προσφέρει ο ένας τον άλλο. Στην αλήθεια υπάρχει σεβασμός.
Στην αλήθεια υπάρχει ακεραιότητα, χαρακτήρας, καθαρότητα, σεβασμός. Στην αλήθεια δεν χαίρεται το ένα για την πτώση του άλλου. Αυτή είναι η αλήθεια. Όταν αφήσουμε αυτά τα στοιχεία της αλήθειας στη ζωή μας, τότε ο γάμος μας και οι σχέσεις των πιστών θα αναπτυχθούν πνευματικά και θα πάρουν ιδιαίτερη χάρη, κτισμένα στην αλήθεια. Όπως η σχέση του Ιησού με την Εκκλησία είναι κτισμένη στην αλήθεια. Και ο Χριστός τι κάνει, σέβεται την Εκκλησία γιατί έχει την αλήθεια του. Υπηρετεί την Εκκλησία γιατί έχει την αλήθεια του. Βοηθάει την Εκκλησία γιατί έχει την αλήθεια του. Εργάζεται στην Εκκλησία γιατί έχει την αλήθεια. Σέβεται την Εκκλησία γιατί έχει την αλήθεια. Πιστεύει στην Εκκλησία γιατί έχει την αλήθεια. Και στην αλήθεια υπάρχουν όλα τα στοιχεία του σεβασμού. Για να μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο σαν παράδειγμα και να αναπτύξουμε τις σχέσεις των πιστών και των γάμων σε μεγαλύτερα επίπεδα ευλογίας. Έξω από τα φυσικά πράγματα, σε άλλα επίπεδα. Πιο βαθιά, πιο ποιοτικά και πιο όμορφα και πλημμένα. Δόξα στον Κύριο. Σήμερα οι παραδόσεις είναι παραδόσεις και η αλήθεια του Θεού σε ελευθερώνει τις παραδόσεις. Μπορεί κάποιος να πιστέψει στον Χριστό και μετά πηγαίνει προς την Άγια εικόνα. Είναι μια παράδοση. Μετά έρχεται η αλήθεια, τον ελευθερώνει την παράδοση. Μετά έρχεται η αλήθεια, τον ελευθερώνει την άλλη παράδοση. Οι παραδόσεις του κόσμου είναι σεβαστές. Αλλά η παράδοση του Θεού μας ελευθερώνει τις παραδόσεις του κόσμου. Άλλο η παράδοση του Θεού και άλλο η παραδόση του κόσμου. Μας ελευθερώνουν και φέρνουν στην καρδιά μας, γιατί η παράδοση του κόσμου δεν μπορεί να σου δώσει αλήθεια. Η παράδοση του Θεού σου δίνει αλήθεια και σε ελευθερώνει. Και σίγουρα θέλουμε αλήθεια στην Εκκλησία, αλήθεια στις σχέσεις, αλήθεια στους γάμους, αλήθεια στην κοινωνία των πιστών και αλήθεια μόνο ελευθερώνει τους ανθρώπους στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Η αλήθεια ελευθερώνει. Γι' αυτό και ο Κύριος τι κάνει, παρομοιάζει τον γάμο όπως είναι η Εκκλησία με τον Χριστό. Ένα υπέροχο θαύμα. Δεν νομίζω να υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από τη γέννηση της Εκκλησίας. Γεννήθηκε μέσα από το αίμα και από το νερό του Ιησού, την αλήθεια, η Εκκλησία. Ό,τι πιο σπουδαίο υπάρχει, η γυναίκα του Ιησού Χριστού. Έτσι είναι και ο γάμος, κάτι υψηλό. Και ο διάβολος θέλει να φτωχύνει το γάμο. Θέλει να μειώσει το γάμο. Θέλει να ταπεινώσει το γάμο. Θέλει να μηδενίσει το γάμο. Θέλει να φτηνίνει το γάμο. Γιατί η αλήθεια εξυψώνει το γάμο. Και ο γάμος είναι ό,τι είναι η Εκκλησία για τον Χριστό. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σπουδαίο για τον Χριστό από την Εκκλησία. Έτσι είναι και ο γάμος. Ο πνευματικός γάμος και όχι ο φυσικός γάμος που έχει ανταγωνισμό, έχει σύγκρουση, έχει πίεση, έχει ανταγωνιστικότητα, έχει προσβολή, έχει τα στοιχεία του κόσμου. Αυτά δεν υπάρχουν στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτά δεν υπάρχουν στην πνευματική αλήθεια του Θεού. Υπάρχει μόνο ειλικρίνεια, καθαρότητα και σχέση. Και σίγουρα δεν είμαστε τέλειοι άνθρωποι, όλοι κάνουμε λάθη, όλοι φταίουμε μπροστά στο Λόγο του Θεού, αλλά ταπεινωνόμαστε στην αλήθεια να μας ελευθερώνει και να μας βοηθάει να προχωράμε μπροστά. Και μην πει κάποιος ότι εγώ είμαι τέλειος και δεν αντιστάζω να μιλήσω στην αλήθεια. Όλοι είμαστε παραβάτες στο Λόγο του Θεού. Όλοι. Και ο Λόγος του Θεού έρχεται για να μας πει την αλήθεια, όχι για να μας ντροπιάσει, αλλά να μας βοηθήσει να δούμε και να καταλάβουμε διαφορετικά τα πράγματα. Η αλήθεια του Ιησού δεν έρχεται να μας προσβάλλει. Δεν έχει προσβολή η αλήθεια. Δεν λέει ο Χριστός Εκκλησία πόσο λάθος θα καταφέρνεις με προσβολή. Η αλήθεια του Ιησού έρχεται να μας διορθώσει και να μας υψώσει. Γι' αυτό και μέσα στον γάμο κυριαρχεί η αλήθεια του Ιησού. Όχι και να προσβάλλει ο ένας τον άλλον. Αλλά να εξυψώσει ο ένας τον άλλον και να τον βοηθήσει να περπατήσει πνευματικά. Γιατί πρέπει να κρατήσουμε τη φύση μας και το ρόλο μας έδωσε αυτός. Γι' αυτό σήμερα και είναι λυπηρό που βλέπουμε τις νέες γενιές, που είναι μια τάση στα παιδιά και αυτό είναι προϊόν της αμαρτίας που έρχεται. Και βλέπουμε τα παιδιά να θέλουν να είναι στη μέση, είναι μια κατάρα αυτή. Βλέπουμε νέες γενιές παιδιά που θέλουν να είναι και άντρες και γυναίκες, είναι στη μέση. Οι γυναίκες να θέλουν να είναι και άντρες και γυναίκες, δεν γίνεται. Είναι μια κατάρα κληρονομική στο DNA του ανθρώπου που είναι άρρωστο πράγμα. Και το αίμα του Ιησού θέλει να σπάσει την κατάρα. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο, ή είμαι γυναίκα ή είμαι άντρας. Το ενδιάμεσο είναι μια κληρονομικότητα που σπάει με το αίμα του Ιησού. Και αυτό βλέπουμε τις νέες γενιές που είναι έντονο αυτό. Να είναι κάτι ενδιάμεσο.
Σίγουρα είναι κάτι πνευματικό που μπορεί να αλλάξει με το αίμα και με την αλήθεια του Ιησού. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώνει στο όνομα του Ιησού. Ποτέ με προσβολή απέναντι στην αδύνατη φύση του ανθρώπου, αλλά πάντα με χάρη να βοηθήσει τον άνθρωπο να βρει τη φύση του και τον ρόλο του πνευματικά από τον Κύριο στο υπέροχο όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι, ας κρατήσουμε τον λόγο του Θεού που είναι καλός ο λόγος του Θεού. Έχει αλήθεια μέσα και σίγουρα πρέπει να κατανοήσουμε ότι όσο πιο πολύ δύναμη έχουμε, πρέπει να χειριστούμε τη δύναμη αυτή στη σχέση μας όχι με επίπεδο εξουσίας, όχι με επίπεδο καταδυνάστευσης, όχι με επίπεδο προσβολής, όχι με επίπεδο μειονεκτικότητας, αλλά με αλήθεια και κίνητρα Ιησού Χριστού, για να μπορέσει αυτό να φέρει ευλογία. Γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη με λάθος τρόπο, την εξουσία με λάθος τρόπο, το χάρισμα με λάθος τρόπο, να έχω μια ικανότητα να πετυχαίνω σε κάτι και να το χρησιμοποιήσω πολύ λάθος απέναντι σε έναν άλλον που δεν το έχει αυτό. Και αυτό είναι, αντί να τον βοηθήσει, να τον μειώνει. Που σημαίνει πρέπει να μάθουμε να χρησιμοποιούμε όλα τα χαρίσματα και τις ικανότητες που έχουμε, όχι με τρόπο ανταγωνιστικό, αλλά με τρόπο προσφοράς και υπηρεσίας. Γνωρίζοντας ότι ο δίπλα μας είναι κομμάτι από το κόκαλό μας. Και γνωρίζοντας οι γυναίκες ότι ο δίπλα είναι κομμάτι από τον εαυτό τους. Είναι ένα κομμάτι. Ένας γάμος. Δεν είναι δύο γάμοι, ένας γάμος. Η ένωση του Ιησού με την Εκκλησία. Ένα πάντρεμα, μια σχέση όμορφη. Που μπορούμε να έχουμε ιδιαίτερη χάρη και να παρπατήσουμε όμορφα και μιλά. Γι' αυτό ο πνευματικός λόγος δίνει αξία, δίνει αξία, δίνει αξία στα πράγματα για να μπορέσει να μεγαλώσει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί τα λόγια του είναι πάντα καλά και είναι πάντα ευλογημένα. Υπάρχει δόξα. Τι πρέπει να κάνει μια κοπέλα που θέλει να τακτοποιηθεί στη ζωή της? Να ζητάει κάτι πνευματικό για να έχει δόξα. Τι πρέπει να κάνει ένας άντρας για τον γάμο του? Να ζητάει το πνευματικό για να έχει δόξα. Οι γάμοι ζουν στη δόξα. Γι' αυτό λέει ο πρώτος Αντάμ ότι η Εύα ήταν γυμνή αλλά δεν τρεπόντουσαν. Γιατί είχαν δόξα γάμο. Και όταν σε ένα σπίτι υπάρχει δόξα, δεν φαίνονται οι ελλείψεις. Είναι πλήρης το σπίτι. Δεν φαίνεται να υπάρχει έλλειψη. Γιατί η δόξα καλύπτει τα πάντα στο σπίτι. Η δόξα καλύπτει τα πάντα στις σχέσεις. Η δόξα καλύπτει τα πάντα, δεν είναι θέματα νούμερα, λογαριασμοί, τέτοια πράγματα. Δεν είναι θέματα πτυχία, δεν είναι θέματα τέτοια. Είναι να υπάρχει δόξα, να υπάρχει ομορφιά του Κύριου. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό και την άλλη 14 του μηνός θα πάμε με την Άννα στην Καρδίτσα. Ήταν να έρθουν ένα ζευγάρι να τους παντρέψουν εδώ, δεν μπορούν. Θα έρθουν οι συγγενείς, θα πάμε εμείς την Παρασκευή, το βράδυ θα κάνουμε το γάμο σε μια εκκλησία εκεί στα Τρίκαλα. Θα κοιμηθούμε εκεί για την άλλη μέρα θα επιστρέψουμε. Και όταν μιλάω αυτά τα ωραία λόγια για το γάμο, είναι σαν να παντρεύομαι κι εγώ εκείνη την ώρα ξανά. Γιατί εκείνη την ώρα ανανεώνει το γάμος μας. Γιατί μη σας φαίνεται παράξενο, δεν ξέρουμε να ζήσουμε όπως ο Θεός θέλει. Δεν ξέρουμε. Και πρέπει να είμαστε ταπεινοί στο Θεό και να μας βοηθάει. Να μας βοηθάει. Για σκέψου να παίρνεις ένα ρόπαλο και να χτυπάς τα κόκαλά σου κάθε μέρα. Και να λες σώμα δεν με ακούς και να μαχαιρώνεις. Έτσι είναι ένας άντρας ή μια γυναίκα όταν πιέζει τον διπλανό, όχι με τη σοφία του Θεού, αλλά με τη σοφία του κόσμου. Η σοφία του κόσμου δεν πάει πουθενά. Ας πάρουμε τη σοφία του Θεού που είναι ερημική, είναι δυνατή, είναι όμορφη, έχει αλήθεια μέσα και έχει ιδιαίτερη χάρη να περπατήσουμε όμορφα και ευλογημένα από τον Κύριο στη ζωή του. Γι' αυτό το κάλυμα ήταν μια παράδοση που φέρνει στις εκκλησίες. Γι' αυτό και εμείς όταν έρθει μια γυναίκα στην εκκλησία και θέλει να πάρει ένα μαντίλι να καλυφθεί, ποτέ δεν είπαμε μη φορά στο μαντίλι. Το σεβόμαστε. Εμείς σαν εκκλησία κρατάμε αυτά τα σκαλιά. Αν ακούσεις την αλήθεια, η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Αν αυτό είναι από το Θεό και είναι αληθινό, θα σε ελευθερώσει. Που σημαίνει ότι η παράδοση είναι σεβαστή και η αλήθεια ελευθερώνει από τις παραδόσεις. Αλλά δεν είναι θέμα διαίρεσης. Να πούμε αυτή η εκκλησία φοράει μαντίλι, δεν είναι σώμα του. Δεν είναι θέμα διαίρεσης. Ούτε ο άντρας έχει 5 πόντους μαλλιά ή 10 πόντους ή 15, δεν το θέλει. Όπως και μια γυναίκα μπορεί, υπάρχουν εκκλησίες που οι γυναίκες δεν φροντίζουν τα μαλλιά τους, ούτε τον εαυτό τους. Θεωρούν αμαρτία να βάψουν λίγο τα μαλλιά και αυτά. Δεν είναι αμαρτία. Γιατί αν κάποιος πάει στον οδοντογιατρό και καθαρίσει τα δόντια, έτσι μπορεί να φροντίσει τα μαλλιά του, το σώμα του. Δεν είναι αμαρτία. Η φροντίδα είναι καλό πράγμα.
από εκεί πέρα κάθε μια γυναίκα εξαρτάται πώς θέλει να έχει τον εαυτό της. Εάν βάλει ένα δαχτυλίδι, βάλει ένα σταυρό, δεν είναι αμαρτία. Η υπερβολή είναι αμαρτία. Όταν μια γυναίκα θέλει κάθε μέρα συνέχεια σταυρό, χρυσάφι, αυτό είναι υπερβολή. Η υπερβολή είναι αμαρτία. Η φροντίδα είναι δουλειά. Όπως και εμείς φροντίζουμε τα δόντια, παίρνουμε το σώμα μας, τα καθαρίζουμε, τα κάνουμε φροντίδα. Έτσι είναι και τα μαλλιά, έτσι είναι όλα, τα φροντίζει τον εαυτό σου. Ένα μέτρο έτσι. Μια γυναίκα κάποιο που έχει τα κόψει πιο κοντά, τα μαλλιά μετά μεγαλώνουν. Δεν είναι θέμα να έχει μια μεσούρα να το μετράει αυτό. Νομίζω ότι αυτά ανήκουν σε άλλη σφαίρα θρησκευτική και πρέπει να προβαδίσουμε την αλήθεια της ελευθερίας του πόλου που θέλει να τα πάρει μέσα στη ζωή μας. Αλλιώς είναι μια ηλικία από το μέχρι τα 20, αλλιώς είναι ηλικία μέχρι τα 40, αλλιώς είναι ηλικία. Κάθε ηλικία έχει τα δικά της πράγματα. Και αυτή είναι και η σοφία και η αγάπη του Θεού για όλες τις ηλικίες, για όλα τα επίπεδα και να μεγαλώνουν όλοι πνευματικά όμορφα και ευλογημένα στο όνομα του Ιησού. Και σίγουρα ο άντρας ξεχωρίζει ότι είναι άντρας, τη γυναίκα ότι είναι γυναίκα. Για να ξεχωρίζει έχει να κάνει με την καρδιά, με το πνεύμα, με την πίστη, με τη σοφία και ούτε. Και μετά ακολουθούν όλα τα φυσικά πράγματα που είναι δεύτερα και ακολουθούν πίσω. Έτσι, δόξα στον Κύριο, ας κρατήσουμε τον λόγο του Θεού. Γι' αυτό άντρες και γυναίκες βάλτε σε πράξη το μεγάλο όπλο. Ποιο είναι, προσευχή. Κάντε πίσω για να πάει μπροστά ο Θεός. Αν πάμε μπροστά εμείς θα σταματήσει ο Θεός. Κάντε πίσω για να ξεκινήσει ο Θεός. Και όσο κάνουμε πίσω εμείς θα ξεκινήσει ο Θεός. Και όταν ξεκινάει ο Θεός έχει μόνο καλά πράγματα για όλους τους ζωή. Έτσι, ας κρατήσουμε τον πολύτιμο λόγο του Θεού που είναι όμορφος και δημιουργός. Έτσι. Και ελπίζω ο Κύριος θα έκανε κάτι ανανέωση στις σχέσεις και στους γάμους που είναι τόσο όμορφο και δημιουργός. Έτσι. Δόξα στον Κύριο. Για να σηκωθώ λιγάκι.